Έκοψε δρομολόγια το χειμώνα, υπόσχεται όμως να επιστρέψει δυναμικά το καλοκαίρι. Η Ryanair προσθέτει 23 νέα δρομολόγια στην Ελλάδα το 2018. 13 από αυτά στο αεροδρόμιο Αθηνών, όπου η διοίκηση της προσέφερε χαμηλότερες χρεώσεις. Αντίθετα, στο στόχαστρο της Ryanair έχει μπει η Fraport, την οποία κατηγορεί ότι έχει αυξήσει τα τέλη χωρίς να βελτιώσει τις υποδομές. Αυτός είναι ο λόγος που κόπηκαν τα χειμερινά δρομολόγια σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Τα θαλασσώσαμε με το πρόγραμμα, αλλά το διορθώσαμε πολύ γρήγορα. Το σημαντικό τώρα είναι να ξανακερδίσουμε τους επιβάτες μας. Προκαλέσαμε αναταραχή σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων αυτό το χειμώνα, αλλά θα τους φροντίσουμε και θα επιστρέψουν σε εμάς. Τους τελευταίους μήνες η Ryanair βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταρσία των πιλότων που απαιτούν αύξηση αποδοχών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τους υποσχέθηκε αυξήσεις, αρνείται όμως κατηγορηματικά να δεχθεί παρέμβαση συνδικάτων. Οι άνθρωποι της Ryanair πληρώνονται και θα συνεχίσουν να πληρώνονται πολύ καλά. Δεσμευτήκαμε ότι θα έχουν τις υψηλότερες αποδοχές στις βάσεις τους. Διαπραγματευόμαστε με τις επιτροπές εργαζομένων, κάτι που δούλεψε χωρίς απεργίες επί 30 χρόνια. Άρα το ερώτημα είναι γιατί πιλότοι συνδικάτων από εταιρείες όπως η Aer Lingus, British Airways ή Lufthansa έχουν πρόβλημα με τη Ryanair. Και πιστεύω ότι η απάντηση είναι προφανής.